Σκάνε σκέψεις, μη βάζεις το νου εσένα. Ένιωσες κάποια στιγμή εσύ ότι μπήκε στο περιθώριο? Ένιωσες κάποια στιγμή αδικημένος? Δεν ξαναδείσαι, κάποια στιγμή όταν μπήκα εγώ στο περιθώριο μου τύχε, γιατί αρρώστησα. Έκανα το ανέβρισμα. Μου άφησε εμένα απ' έξω, έτσι, αυτό, για δύο χρόνια. Ναι, αυτό το διάβασα και το έμαθα βέβαια και εκ των υστέρων. Έπαθες μια πολύ σοβαρό, έτσι. Η γυναίκα μου ήταν 4 μηνών έγκυος τότε. Τι λες τώρα? Βεβαίως. 4 μηνών. Ήταν ξαφνικό, δε. Και ξαφνικά εκεί που μπήκα εγώ μέσα, πέφτω κάτω. Τι ξέρεις, θα πει να πέσεις κάτω και να μην ξέρεις τώρα τι γίνεται. Εγώ νόμιζα ότι πέθαινα. Και βρέθηκα μετά από 20 λεπτά στο κρεβάτι με ένα γιατρό από πάνω μου να με ελέγχει. Και έπαθε κρίση. Καταλαβες. Όπου αυτό του... Δεν έσπασε. Ευτυχώς δεν έσπασε. Ναι. Όταν κάναμε τις εξετάσεις και τέτοια, λέει ο γιατρός, πήγαμε σε ένα φοβερό γιατρό, ήταν τότε διευθυντής στον Άγιο Σάββα, Ταπτάς λεγότανε, από τους καλύτερους και κάνει... Είσαι πολύ τυχερός, γιατί έπαθες την κρίση και σε προειδοποίησε. Ότι... Σε προειδοποίησε, ναι. Αυτό που λέει. Που δεν έσπασε και είναι και σε σημείο που μπορεί να χειρουργηθεί. Γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ανεβρίσματα στον εγκέφαλο και μπορεί να είναι σε σημείο που μπορεί να μην χειρουργηθεί. Αλλά ήταν ένα θρίλερ αυτό που ζήσαμε. Βέβαια. Έτσι, γιατί η γυναίκα μου ήταν φοβερό αυτό που πέρασε. Ήταν νεόπαντρε, παιδί μου. Και εκεί που μιλούσαμε. Νοέμβριο παντρευτήκαμε, Μάρτιο το πάθαμε. Ήμουν 4 μηνών έγκυο. Και φεύγει κάτω, παθαίνει επιληπτική κρίση. Εγώ δεν ήξερα, είχε γεμίσει αίματα παντού. Είχε δαγκώσει τη γλώσσα του. Εγώ δεν ήξερα. Είχα ανοίξει τότε, γιατί περιμέναμε να χτιστεί το σπίτι μας, παιδί μου, και είχαμε μείνει σε ένα διαμέρισμα κάπου εκεί κοντά. Άνοιξε την πόρτα και ξεφώνιζα. Μαζεύτηκε όλη η πολυκατοικία. Εντάξει, ναι, δεν ήξερα. Πού να ξέρει, δεν ήξερα τι γίνεται. Ενώ τελείωσε. Και τον πήγαμε μέσα στο αυτό. Και κάποια στιγμή που να έρθει ο γιατρός, γιατί είχαμε ένα γιατρό εκεί κοντά. Ανοίγει τα μάτια του, μου λέει συνήλθω Λάκης. Τέλος πάντων, το ψάξαμε αμέσως έτσι, γιατί καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μας είπαν ότι έπρεπε να, πρέπει να χειρουργηθεί. Και πήγαινε. Λαβερίδα, έφορσε καπηρά.